Αν καταλαβαίνω καλά, η ερώτηση είναι. Γιατί η πόρτα είναι κλειστή. Γιατί η πόρτα είναι κλειστή. Νομίζω ότι το ερώτημα θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί η πόρτα δεν ήταν κλειστή τόσο καιρό. Έχετε δίκιο. Έτσι, το αυτονόητο λοιπόν είναι ότι σε ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να πηγαίνω, έρχεται ή να μπαινοβγαίνει ο καθένας χωρίς έλεγχο και ειδικά την εποχή του COVID. Της πανδημίας. Έτσι. Είναι αδιανόητο το ότι τόσο καιρό η πόρτα δεν είναι κλειστή και όχι απλά η πόρτα δεν ήταν κλειστή, αλλά είχαν ανοιχτεί 4-5 άλλες πόρτες. Είδαμε και πάθαμε λοιπόν να περιορίσουμε την είσοδο και ο μόνος λόγος είναι το ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Να υπάρχει λόγος, δεν μπορεί να συνεχίζει εδώ πέρα να παρκάρει όλη η γειτονιά, ούτε όποιος δουλεύει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Μάλιστα. Πέραν βέβαια των παλαιότερων νυχτερινών επισκέψεων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, λέω εγώ, κυρία Κατερίνα. Είναι πάρα πολλά. Είναι έτσι. Πάρα πολλά. Είναι αυτοί που μπαίνουν και χρησιμοποιούν το νοσοκομείο για πάρκινγκ. Είναι αυτοί που περνούσαν για να κόψουν δρόμο και να βγουν από την πίσω είσοδο και να. Αλλά αυτό είναι το πιο ανώδυνο. Μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν είναι όμως. Περνάς μέσα από ένα νοσοκομείο. Δηλαδή πραγματικά ήταν αδιανόητο αυτό που συνέβαινε μέχρι και τις προηγούμενες μέρες. Δεν σας κρύβω ότι πραγματικά μου πήρε πολύ χρόνο να κατανοήσω ότι γινόταν όλο αυτό. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δεν το πίστευα ότι εδώ παρκάρει μέσα η γειτονιά. Οπότε λοιπόν, τώρα θα γίνεται ένας έλεγχος ποιος είναι, θα ανοίγει όχι πόρτα. Μόνο αυτό. Πρέπει να γίνεται και έλεγχος λόγω COVID. Δηλαδή στο νοσοκομείο όταν φτάνουμε και διώχνουμε προσωπικό και μπαίνει προσωπικό σε αναστολή γιατί δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν μπορεί εδώ μέσα να μπαίνει, βγαίνει ο καθένας χωρίς έλεγχο. Λοιπόν και έγινε θερμομέτρηση βεβαίως. Βεβαίως θερμομέτρηση, δεν είναι ότι απαγορεύεται η είσοδος, αλλά σαφώς κάποιος για να μπει εδώ θα πρέπει να έχει λόγο. Όπως θα πρέπει και να έχει σοβαρό λόγο. Να θερμομετρείται σε κάθε περίπτωση, να επιδεικνύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του αν και εφόσον υπάρχει ή να έχει κάνει το rapid test για να μπει αν είναι συνοδός. Ή μοριακό. Αν είναι συνοδός, με rapid test καλύπτεται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και το νοσοκομείο δεν είναι δυστυχώς όπως νόμιζαν κάποιοι μέχρι τώρα, ξέφραγο αμπέλι. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια παγιωμένη συμπεριφορά και μια κακή, αν θέλετε, συνήθεια που υπήρχε μέχρι τώρα. Και ξέρετε ότι η συνήθεια δεν είναι εύκολο να πολύ αλλάξει στους ανθρώπους. Θα αλλάξει όμως. Πιστεύω πως θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα. Πώς είμαστε τώρα, πόσα άτομα είναι, δεν έχουν εμβολιαστεί και έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας. Υπάρχουν 11 άτομα προσωπικό που έχουν βγει σε αναστολή. Υπήρχε μάλιστα και ένας γιατρός ο οποίος έκανε τελικά την πρώτη δόση, οπότε έγινε άρση της αναστολής του. Πληρώνεται. Έγινε άρση τη αναστολή του. Δεν πάνε, ήρθε στα καθήκοντά του. Αφού έκανε την πρώτη δόση με βάση το καινούριο fake από 10. Αυτοί είναι σε αναστολή γενικώς. Αυτοί δεν πληρώνονται. Αυτοί που είναι σε αναστολή δεν πληρώνονται και δεν έχουν και ασφάλιση για αυτό το διάστημα. Αυτοί είναι 11. Μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα, Οκτώβρη, Νοέμβρη και μετά, τι θα γίνει με τους άλλους 11 ανεμβολίες τους, οι οποίοι όμως αυτή τη στιγμή έχουν πιστοποιητικό νόσησης και καλύπτονται για ένα εξάμηνο. Όταν θα λήξει αυτό το εξάμηνο, μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Που θα είναι ακόμη βέβαια χειμώνας. Ναι. Θα είναι χειμώνας και τότε ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά, αν τυχόν αυτοί οι 10 επιπλέον δεν εμβολιαστούν. Ναι, βέβαια στο μεσοδιάστημα κάποιοι πιθανότατα να επανέλθουν και να εμβολιαστούν. Θα το δούμε. Αυτό ελπίζουμε. Όλοι έχουν κρατηθεί ισορροπίες, μπορείτε να ανταπεξέλθετε τις ανάγκες τις καθημερινές με τα μείον αυτά 10-11 άτομα. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε όσο γίνεται χωρίς κόστος. Χωρίς κόστος στις παροχές υγείας που πρέπει να έχει το νοσοκομείο μας. Από εκεί και πέρα γίνονται όλες οι ενέργειες για να ζητήσουμε και το προσωπικό που έχει φύγει να αντικατασταθεί με τριμηνίτες. Ναι. Κάτι που προβλέπετε πιστεύω να γίνει σύντομα και αυτό, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα φαντάζομαι. Ναι. Πάμε να δούμε όμως και το ταξίδι σας τώρα στην Αθήνα που καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τηλεφωνημάτων, τα emails και τα λοιπά, καλό είναι κανείς να βρίσκεται τετ-α-τετ και να πει την πραγματικότητα όπως τη βιώνει, τη γνωρίζει και ζητώντας βέβαια την όποια βοήθεια. Λοιπόν, κλείνοντας ένα τρίμηνο στο τιμόνι του νοσοκομείου και έχοντας κατασταλάξει ποια είναι τα ουσιαστικά και πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, θεώρησα καλό να επισκεφθώ
και την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, αλλά και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έχω μια προσωπική επαφή. Τώρα, επειδή τα προβλήματα θεωρώ ότι είναι πολλά, αυτό ιεραρχώντας μπορώ να σας πω ότι όλα ξεκινούν από την άμεση αύξηση των ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που είναι το νομίζω το πιο σημαντικό πρόβλημα. Όταν θα αυξηθούν τα όρια του προϋπολογισμού, νομίζω ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες να κάνουμε πράγματα από μόνοι μας. Κτηριακά το νοσοκομείο έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και σε προσωπικό επίσης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ήδη έχουν προκηρυχθεί 3 θέσεις ιατρικού προσωπικού, που είναι ο αναισθησιολόγος, ο καρδιολόγος και ο ορθοπαιδικός. Και αυτό όμως θα πάρει κάποιο χρόνο. Έχουν προκηρυχθεί αυτές οι θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες και νέες οργανικές που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό πήραμε την υπόσχεση ότι θα γίνει με τον καινούριο χρόνο. Δεν ξέρω βέβαια πόσο άμεσα. Θέλω να πιστεύω το συντομότερο δυνατό. Και θα προσπαθήσουμε σαν νοσοκομείο με τους μερικούς μας πόρους να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε επικουρικό προσωπικό και ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που χρειαζόμαστε, για να γίνει λίγο πιο σύντομα η κάλυψη των κενών που υπάρχει. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη είναι η ανάγκη σε προσωπικό στην τεχνική υπηρεσία, που καταλαβαίνετε αυτό μας δημιουργεί καθημερινά προβλήματα, η έλλειψη προσωπικού εκεί. Έχουμε επίσης ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό, που αυτό πιστεύω θα προχωρήσει και άμεσα θα προσληφθεί 4 άτομα προσωπικό διοικητικό, με επικουρικούς θα καλυφθεί. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Προχωράνε, γίνονται κάποια βήματα, θεωρώ σημαντικά. Ωραία. Με το κομμάτι της καθαριότητας είσαστε καλυμμένοι, καθότι εδώ και αν πρέπει να δοθεί βάρος μέσα σε μια πανδημία, έτσι, που όλα παίζουν ρόλο και είμαστε μεταλλησιπτικά και όχι μόνο μάσκες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Προσπάθησα να πάρουμε προσωπικό καθαριότητας δικό μας. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύμβαση με εταιρεία καθαριότητας, κάτι που για μένα δεν είναι το ιδανικό. Όμως, δυστυχώς, ψάχνοντας και προσπαθώντας να πάρουμε προσωπικό επικουρικό, δεν υπάρχουν στους πίνακες, δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει επιθυμία να... οπότε δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό καθαριότητας. Αναγκαστικά, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να κάνουμε σύμβαση με εταιρεία καθαριότητας, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν νοσοκομείο είναι να επιδιώξουμε καλύτερους όρους και να υπάρχει και μία εποπτεία, αν θέλετε, της εταιρείας αυτής, του συνεργείου καθαριότητας, κάτι που δεν γινόταν, θεωρώ, μέχρι τώρα. Και να καλυφθούμε και με προσωπικό και γενικών καθηκόντων, που ίσως να μπορούσαν να βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι, όπως και στη φύλαξη του νοσοκομείου. Ωραία. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και ίσως ο κόσμος και οι πολίτες που αυτές τις μέρες έρχονται στο νοσοκομείο διαπιστώνουν διάφορα έτσι ανορθόδοξα πράγματα, δηλαδή υπάρχει φύλαξη το πρωί, δεν υπάρχει το απόγευμα. Αυτό δεν γίνεται γιατί χαλαρώνουμε το απόγευμα, απλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε εξασφαλίσει το προσωπικό. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε, πάμε δυστυχώς βήμα-βήμα και με αργά βήματα θα έλεγα. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό. Mm-hmm. Από την επόμενη εβδομάδα θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να καλύψουμε και τις 3 βάρδιες στη φύλαξη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά και ο κόσμος να εξοικειώνεται με την κατάσταση που προϋποθέτει κάποιους κανόνες στη λειτουργία του νοσοκομείου. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει και με τα ραντεβού και με τον τρόπο που γίνονται τα ραντεβού. Δεν μπαίνει ο καθένας στο νοσοκομείο όποτε θέλει. Ναι, καλώς το λέτε και το επισημαίνετε, γιατί έτσι είναι. Πάμε να δούμε και την άφιξη και την συνομιλία που θα έχουμε και εμείς σε λίγο με τον αγαπητό μας από την Πάτμο Γιώργο Καμίτση, ο οποίος τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα και έχει δώσει σοβαρές εξετάσεις στο κομμάτι της ανακύκλωσης και περισυλλογής, από καπάκια μέχρι πάρα πολλά πράγματα που έχει συντονίσει και έχει βοηθήσει και στην καθαριότητα βυθών σε άλλα νησιά. Οπότε έρχεται και έρχεται στο νοσοκομείο πρώτη του επίσκεψη. Για να δούμε γιατί. Λοιπόν,
Δυστυχώς ο χώρος του νοσοκομείου εδώ είχε, πέρα από την κακή καθαριότητα, δεν θα διστάσω να το πω, είχε πολλά άχρηστα υλικά παραπεταμένα παντού. Mm. Αυτό το διάστημα οι υπάλληλοι, οι λιγοστοί υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια και να συμμαζέψουν και να περισυλλέξουν ό,τι άχρηστο υπάρχει με αποτέλεσμα να καθαριστούν οι χώροι γύρω από το νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζέψει πολλά άχρηστα υλικά που και για λόγους δημόσιας υγείας θα πρέπει να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό. Η προσπάθεια λοιπόν που κάνουμε σήμερα με τον κύριο Καμίτσι είναι να ό,τι είναι ανακυκλώσιμο να φύγει για ανακύκλωση και σε δεύτερο χρόνο να δούμε τα υπόλοιπα άχρηστα υλικά πώς μπορούν να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο και να ελευθερωθεί ο χώρος και να καθαριστεί ο περιβάλλοντας χώρος του νοσοκομείου. Είναι σημαντικό και βέβαια εμείς θα θέλαμε να έχουμε την εμπειρία του και τις γνώσεις του αλλά και την παρουσία του και σε άλλες εφαρμογές. Βέβαια, αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά και τη Δημοτική Αρχή πρωτίστως και θα το δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε για τον ίδιο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπουμε σε πολλαπλά σημεία, έτσι, να ασχολείται ακούραστος. Ναι. Σε εσάς θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μπουν σε εφαρμογή όλα όσα εσείς πιέσατε, διεκδικήσατε να αρχίσουν να εφαρμόζονται και να είμαστε όλοι καλά. Αυτό είναι το κυριότερο σύνθημα εν ώψη και του φθινοπόρου και του χειμώνα. Εντάξει, το σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος, ότι γίνεται μια προσπάθεια που μόνο στόχο έχει την καλύτερη παροχή, έτσι, και την ποιοτική, αν θέλετε, παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ξέρω ότι οι συνήθειες δεν αλλάζουν εύκολα, όμως ό,τι γίνεται είναι για καλό. Και είναι για καλό των πολιτών της Καλύμνου. Πριν δύο χρόνια δεν ξέραμε για πανδημία, δεν ξέραμε για εμβόλια και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όταν χρειάζεται, προσαρμόζεται κανείς. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει. Και η πανδημία μας έδωσε κάποιες ευκαιρίες να γίνουμε λίγο καλύτεροι σε κάποια πράγματα. Ας τις εκμεταλλευτούμε και ας μείνουμε σε αυτό.